Ονομαζόταν Αρσένιος Εσνεπίδης, αλλά ελάχιστοι το γνώριζαν με αυτό το όνομα. Οι γονείς του ήρθαν πρόσφυγες το 22 από την Καπαδοκία και εγκαταστάθηκαν στην Κόνιτσα. Ήταν ξυλουργός και σε ηλικία 30 ετών έγινε μοναχός. Όσοι το γνώρισαν μιλούν για έναν Άγιο που έκανε εκατοντάδες θαύματα. Ήταν ο Γέροντας Παΐσιος. Από ό,τι ξέρουμε και πληροφορούμαστε από τα βιβλία του και μάλιστα από το βιβλίο του Αγίου Αρσενίου που έγραψε ο ίδιος, εκεί πέρα μέσα φαίνεται ότι κατάγεται ο γέροντας από την Καπαδοκία της Μικράς Ασίας, ότι γεννήθηκε εκεί πέρα στα Φάρασα, σε ένα κεφαλοχώρι της Καπαδοκίας, και εκεί ο Άγιος Αρσένιος, όταν ήταν να έρθουν τότε με την ανταλλαγή οι άνθρωποι εδώ στην Ελλάδα, βάπτισε όλα τα βάπτιστα παιδιά, μεταξύ αυτών και τον γέροντα Παΐσιο. Και εκεί μέσα ο γέροντας λέει ότι θέλανε να του βάλουν το όνομα του παππού του, του πατέρα του πατέρα του. Αλλά ο Άγιος Αρσένιος τον έβαλε το δικό του όνομα Αρσένιο και είπε: πρέπει να αφήσω κι εγώ έναν στο πόδι μου. Και εννοούσε ότι ο γέροντας θα γίνει αργότερα αυτός που έγινε. Και πραγματικά αυτό συνέβη και το ζήσαμε και το γνωρίσαμε όλοι μας. Έτσι λοιπόν ήρθανε στην Ελλάδα σαν πρόσφυγες και ο Άγιος Αρσένιος μαζί τους, ο οποίος πέθανε μετά από 40 μέρες πάνω σε ένα νησί, όπως είχε πει και ο ίδιος, στην Κέρκυρα. Και ο γέροντας Παΐσιος βρέθηκε στην Κόνιτσα. Στην Κόνιτσα μεγάλωσε, εκεί πήγε σχολείο όπως μας πληροφορεί στο Δημοτικό και έμαθε και μία τέχνη του ξυλουργού. Εγώ πληροφορίες που έχω από κονιτσιώτες, όταν υπηρετούσα τη στρατιωτική μου θητεία στην Κόνιτσα 1974-75, έμαθα για το γέροντα και άκουσα από τους ανθρώπους εκεί, τους κονιτσιώτες, ότι ήταν πάνω στο μοναστήρι και οι άνθρωποι πηγαίναν από τότε στο μοναστήρι στο γέροντα, τον πηγαίναν αγαθά, γιατί ξέρουν ότι θα κάνει μια δίκαια κατανομή, θα τα προσφέρει στον κόσμο, σε αυτούς που είχαν ανάγκη. Αλλά μετά ο γέροντας από εκεί έφυγε και πήγε στο Σινά, μετά από το στρατό, και στη συνέχεια επέστρεψε στο Άγιο Όρος. Εγώ τον γέροντα συνάντησα το πρώτον στο κελί του Τιμίου Σταυρού που ήταν κοντά στο μοναστήρι του Σταυρονικήτα το 1976, έτσι χειμουνιάτικο καιρό, κοντά στα Χριστούγεννα. Αλλά μετά μεταφέρθηκε στο κελί της Παναγούδας, το οποίο είναι κάτω από το μοναστήρι του Κουτνουμουσίου, στο δικαιοσία του Κουτνουμουσιανού του μοναστήρι. Εκεί ο γέροντας βρισκόταν και τον επισκέφτονται πολλοί κόσμος, γιατί άνθρωποι που θέλαν και είχαν προβλήματα πηγαίνανε εκεί πέρα και βρίσκανε, θα λέγαμε κατά κάποιο τρόπο, την παρηγοριά τους, την ανακούφισή τους και πολλές φορές και τη λύση των προβλημάτων. Την πρώτη φορά που πήγαμε στον πατέρα Παΐσιο και ήμασταν μια ομάδα νέων φοιτητών. Και εγώ πήγαινα πρώτη φορά και ένας φίλος μου, ο οποίος είχε κάποιο συναισθηματικό πρόβλημα. Σύνηθες για τα παιδιά της ηλικίας που ήμασταν τότε, 20χρονα. Συγκεκριμένα είχε κάποια κοπέλα με την οποία τα χάλασαν, δεν ήταν πια μαζί και αυτό του στήχιζε. Και βρέθηκαμε όλοι εκεί μπροστά στο γέροντα. Τα πρώτα λόγια τα οποία είπε ο γέροντας, είπε κοιτάζοντας ελαφρά προς την κατεύθυνση του παιδιού αυτού το οποίο είχε το πρόβλημα, λέει: έρχονται εδώ άνθρωποι οι οποίοι χάσαν κοπέλες που αγαπούσαν. Και πολύ τους συμπονώ. Γιατί ξέρετε, λέει, κι εγώ ερωτευμένος είμαι. Ένας ερωτευμένος είμαι κι εγώ. Εμείς ήταν μια αποκάλυψη για εμάς. Λέει, ξέρετε, μας λέει, ο Θεός είναι έρος. Λέει. Είναι θείος έρος. Ήμασταν τότε ακόμα ενίδεοι από συγγράμματα πατερικά και από τέτοια. Γιατί πράγματι, για τους πατέρες αυτό το πράγμα είναι. Λοιπόν, και μόνο έτσι, λέει, εξηγείται το πώς μπορεί κανείς να περνάει, λέει, τη Σαρακοστή τρώγοντας μόνο παξιμάδια. Ήμουν φοιτητής τότε. Και ένας φίλος φίλου μας είπε, ας πούμε, να πάμε μια βόλτα στο Άγιο Όρος. Δεν είχα καμιά ιδιαίτερη σχέση, ας πούμε, με τη θρησκεία. Μάλλον ήμουνα αρνητικά προδιατεθειμένος ή προκατηλημένος, να πω καλύτερα, γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα.
Αλλά το είδα, ας πούμε, ότι θα κάνουμε ένα ταξιδάκι να γνωρίσουμε έναν περίεργο τόπο. Πήγαινα και έκαμε ψαροντούφεκο εκεί γύρω, ας πούμε, και είχα δει τους μοναχούς και έλεγα τι είναι αυτή, τι γίνεται εδώ πέρα. Έτσι μου είχε δημιουργηθεί μια περιέργεια. Παλιά, ας πούμε, έξω από το Άγιο Όρος κάναμε αυτή τη δουλειά. Και θυμάμαι πόση έκπληξη είχα νιώθει όταν για πρώτη φορά στη ζωή μου είδα έναν μοναχό, δεν ήξερα τι είναι. Όταν μετά από χρόνια, ας πούμε, μας δόθηκε αυτή η ευκαιρία, είπα να πάω κι εγώ να δω τι είναι εκεί πέρα, τι γίνεται. Και η αλήθεια είναι ότι σοκαρίστηκα την πρώτη φορά. Γιατί άλλα περίμενα να δω και άλλα είδα. Δηλαδή μέσα στο μυαλό μου καθόταν μια εικόνα πολύ αρνητική, ας πούμε, για τον χριστιανισμό. Δηλαδή ότι είναι απατεώνες, ότι λένε ψέματα, ότι είναι λαοπλάνοι, ότι είναι, δημιουργούν θαύματα, ξέρω, τέτοια πράγματα, ας πούμε. Τεμπέληδες, χαραμοφάιδες, ανήθικοι, τέτοια. Και όταν πήγα, ας πούμε, εκεί πέρα και είδα από κοντά, ας πούμε, τα πράγματα και τα πρόσωπα, έπαθα μια έκπληξη. Διαπίστωσα, ας πούμε, ότι οι άνθρωποι εδώ πέρα είναι το αντίθετο από αυτό που εγώ πίστευα. Δηλαδή, και μορφωμένοι ήταν και έξυπνοι ήταν και μπορούσαμε να κάνουμε βαθιές συζητήσεις για πράγματα που με απασχολούσαν εμένα, έτσι, υπαρξιακά, οντολογικά προβλήματα. Αλλά και ζούσαν με κόπο, ας πούμε. Δηλαδή, καλλιεργούσαν τους κήπους τους, κάνανε εργόχειρο. Δηλαδή, είδα μια ζωή τελείως διαφορετική. Το Γέροντα Παΐσιο, πώς τον γνωρίσατε? Σε μια συζήτηση που είχαμε κάποιον ιερομόναχο εκεί πέρα, που ήταν της ηλικίας μου, έτσι, και τα λέγαμε πιο άνετα, μου είπε, ας πούμε, ότι να πας να γνωρίσεις και τον Πάτερ Παΐσιο, ας πούμε. Εγώ δεν είχα, καθόλου δεν είχα έτσι έντονη θρησκευτικό, τίποτα, ήμουνα προκατηλημένος αντίθετα. Και γιατί να τον γνωρίσω? Α, λέει, είναι, δεν είναι, λέει, σαν τους άλλους μοναχούς, είναι, λέει, διαφορετικός, λέει, είναι, να πάω να τον γνωρίσω, αξίζει το κόπο. Δεν είχα χάσει κι εγώ τίποτα, ας πούμε, πήγα και τον γνώρισα. Και πραγματικά, ας πούμε, έτσι συνέβηκαν διάφορα πράγματα που εντυπωσιάστηκα. Θυμάμαι ότι αυτό που μου έκανε εντύπωση, ότι αφού είχαμε συζητήσει φεύγοντας πια από το κελί του, γυρνάω, ας πούμε, και βλέπω στην αυλή του, είσαμε 50 άτομα, τα οποία περίμεναν κι αυτοί να μιλήσουν μαζί του. Του βλέπω, ας πούμε, ήταν κάθε καρδιά σκαρίδι, που λέμε. Δηλαδή ήταν φτωχοί, ήταν αναρχικοί, ήταν αξιωματικοί, ήταν κουστούμαρισμένοι άνθρωποι, δηλαδή μια όλη γκάμα, θα λέγαμε, της κοινωνίας. Και τότε αναρωτήθηκα, λέω, καλά ρε παιδί μου, λέω, τι μυαλό έχει αυτός ο άνθρωπος. Εδώ συζητάμε, ας πούμε, με έναν άνθρωπο, με έναν φίλο που γνωρίζουμε, ξέρω εγώ, μισή ώρα και έχουμε μια κοινή γλώσσα να μιλήσουμε και τέλος πάντων, τι μυαλό έχει, ας πούμε, λέω, πώς αυτός μπορεί και επικοινωνεί με τόσα διαφορετικά πρόσωπα και σε βάθος. Γιατί όλοι από εκεί φεύγανε, ας πούμε, έτσι ικανοποιημένοι, ας πούμε, δηλαδή παίρνανε μια απάντηση. Και οι περισσότεροι από αυτούς που πηγαίνανε εκεί πέρα είχαν κάποιο πρόβλημα να πούνε, κάποιο πρόβλημα μάλιστα άλυτο τις περισσότερες φορές, που δεν μπορούσε να τους το λύσει ο γιατρός, που δεν μπορούσαν να τους το λύσουν οι ψυχολόγοι, οι φίλοι, οι σύμβουλοι, και κατέφευγαν εκεί πέρα, ας πούμε. Το Γέροντα, εγώ που τον γνώρισα προσωπικά αυτά τα 18 χρόνια που τον επισκεπτόμουν συχνά στο Άγιο Όρος, διαπίστωσα ότι, μάλλον κατάλαβα ότι είναι ένας άνθρωπος ταπεινός, ειλικρινής, απλοϊκός άνθρωπος, άνθρωπος με πολύ καλοσύνη και με πολύ αγάπη. Άνθρωπος που ενδιαφερόταν για όλους τους ανθρώπους, που τα προβλήματα όλων των ανθρώπων τα έκανε δικά του προβλήματα. Δικές του υποθέσεις γινόταν ολονών. Αυτός δεν ανησυχούσε για δικά του προβλήματα, για δικές του δυσκολίες και ανάγκες, και ενδιαφερόταν για τους άλλους ανθρώπους. Και πραγματικά, δηλαδή, δεν του φρόντιζε καθόλου τον εαυτό του, Γέροντας. Επειδή πίστευε ότι αν δεν θα φροντίζει τον εαυτό του, και έλεγε, ποιος είμαι εγώ που θα ζητήσω κάτι για μένα. Θεωρούσε τον εαυτό του, δηλαδή, βέβαια μπροστά στο μεγαλείο του Θεού, το θεωρούσε τον εαυτό του τίποτα. Και αυτό βέβαια είναι σωστό. Αλλά ο Γέροντας όμως ήταν ένας πάρα πολύ τέλειος άνθρωπος, θα λέγαμε, πάρα πολύ φτασμένος στο Θεό, ένας χαριτωμένος άνθρωπος από το Θεό, που ζούσε την παρουσία του Θεού, που βρισκόταν κοντά στο Θεό, και
ένιωθε αυτή την μικρότητά του μπροστά στο μεγαλείο του Θεού. Και έβλεπε του όλους τους ανθρώπους σαν αδελφούς του, σαν παιδιά του, σαν πολύ δικούς του ανθρώπους. Και υπέφερε με τα προβλήματα του καθενός. Και όποιος πήγαινε και τον έλεγε το πρόβλημά του, ο γέροντας πραγματικά αγωνιούσε. Και δεν το ξεχνούσε. Και άλλες φορές, αν επισκεπτόταν κανείς, μπορεί αυτός ο ίδιος να το ξεχνούσε, ο γέροντας το θυμόταν και ρωτούσε τι γίνεται με αυτό, τι γίνεται με τ' άλλο. Μια φορά είχε πάθει ένας παιδικός μου φίλος, είχε πάθει καρκίνο. Είχα μάθει, ας πούμε, ότι είχε πάθει καρκίνο. Και πάω και του λέω, γέροντα, λέω έτσι και έτσι, λέω, έπαθε καρκίνο. Και μου λέει, τώρα τι θέλεις. Λέω, θέλω να τον κάνετε καλά. Μου λέει, τι θες να κάνουμε καλά, λέει, το σώμα ή την ψυχή. Σκέφτομαι λίγο εγώ, λέω και τα δύο. Γέλασε ο γέροντας. Μου λέει, καλά, λέει, συμφωνείς, λέει, να το πάρουμε μισό-μισό. Να πάρεις εσύ το 50% και εγώ να πάρω το 50% για να γίνει καλά αυτός. Εγώ κόλλησα, ας πούμε. Με είδε που κόλλησα, ας πούμε, μου λέει, καλά, λέει, να πάρεις εσύ το 90% και εγώ θα πάρω το 99%. Δέχεσαι. Αυτό μου φάνηκε πιο εύκολο, ας πούμε. Δέχομαι, γέροντα, λέω. Οπότε, μετά το σκέφτηκα λίγο. Τώρα δηλαδή, γέροντα, λέω, τι θα γίνει, να πάθουμε εμείς καρκίνο, λέω, θα πάρουμε το καρκίνο εμείς. Γέλασε ο γέροντας. Μου λέει, κοίταξε να δεις, λέει, για να ακούσει ο Θεός την προσευχή, λέει, πρέπει να γίνεται με τέτοια διάθεση, να έχει μια διάθεση αυτοθυσίας. Να πει στο Θεό, Θεέ μου, κάν τον εκείνον καλά και δώσε μου σε μένα την αρρώστια του. Βέβαια, ο Θεός, λέει, ας πούμε, που βλέπει τη δικιά μας αδυναμία, συγκινείται, λέει, με το φιλότιμο που δείχνουμε και εκείνον τον κάνει καλά και σε εμάς δεν δίνει την αρρώστια, ας πούμε, γιατί βλέπει ότι δεν θα τη σηκώσουμε. Αλλά πρόσχε, μου λέει, καμιά φορά άμα δει, λέει, ότι τη σηκώνουμε, μας τη δίνει την αρρώστια, στα αλήθεια, ας πούμε. Αλλά θέλω να σου πω, λέει, ότι για να πιάσει προσευχή, ας πούμε, να ακούσει ο Θεός προσευχή, πρέπει να γίνεται με τέτοια διάθεση, ας πούμε. Αυτή τη διάθεση ο γέροντας την είχε 1000%. Και αυτός ο φίλος μου έγινε καλά. Μάλιστα. Και ζει ακόμα τώρα και έχει παιδιά, ας πούμε. Και φυσικά, όχι από τη δικιά μου προσευχή, έγινε από τη προσευχή του γέροντος. Τίποτα έτσι. Δεν χρειάζεται. Όχι αυτά που θα σας έλεγε, ήταν φοβερά πράγματα, αλλά σε ξεκούρισε μόνο που τον έβλεπες. Ένας άνθρωπος του Θεού. Εσείς προσωπικά έτυχε να σας πει κάτι. Ναι, μια φορά έτυχε όταν διάβαζα κι εγώ για να δώσω στην Ακαδημία κάποτε, πριν από πολλά χρόνια. Λέω, γέροντα, κάνει καμιά προσοχή για εμένα. Δεν μπορούσα να διαβάσω καλά, λέω. Θα να δώσω για δάσκαλος. Καλά μου λέει. Δεν ξαναπήγα μετά. Πέρασαν 4 χρόνια τώρα, 5 χρόνια, δεν θυμάμαι. Δεν έδωσα στην Ακαδημία, δεν πέρασα. Έδωσα κάπου αλλού, πέρασα, την πήρα και το πτυχίο μου. Και πέρασα μετά από 4-5 χρόνια με μια παρέα 10 ατόμων. Σημειωτώνω ότι ο πατήρ Παΐσιος έβλεπε 100 άτομα την ημέρα. Πολλά άτομα. Και καθώς πηγαίναμε παρέα, γυρνάει και λέει, εσύ, λέει, έγινες δάσκαλος. Τρολάθηκα, λέω, ξέχασα, λέω, δεν έδωσα, λέω. Καλύτερα, μου λέει. Καλύτερα. Γιατί τα πια τα έδερνες, μου λέει. Είσαι λίγο αυστηρός, μου λέει. Για πρώτη φορά που πήγα στο Γέροντα Παΐσιο, το 79, μόλις με είδε, με φώναξε με το όνομά μου. Και πού μένω, με είπε, και τι δουλειά κάνω, με είπε. Ένας άγιος άνθρωπος ήταν αυτός. Τι να σας πω για αυτόν τον άνθρωπο. Αυτόν τον άνθρωπο είναι φαινόμενο. Είναι ο Άγιος του αιώνα μας. Εσείς γιατί είχατε πάει να συναντήσετε τον γέροντα, είχατε κάποιο πρόβλημα υγείας ή από περίεργεια να τον γνωρίσετε, γιατί είχατε πάει? Είχα ένα πρόβλημα και πήγα να
είχα ακούσει γι' αυτό και πήγα να το λύσω. Και τελικά ναι, ναι. Τι αφορούσε το πρόβλημα σας, ήταν οικογενειακό, ήταν τι ακριβώς το πρόβλημα σας? Προσωπικό μου και μου το λύσε, ναι. Θυμάμαι λοιπόν μία φορά, για να πω ένα μόνο, που έχω ζήσει πολλά παρόμοια, που βρέθηκα, μάλιστα ήμουν με ένα συγγενικό μου πρόσωπο έξω από το κελί του, όπου περίμεναν επίσης ένας άγνωστός μου κύριος, ένας κληρικός και ένα μικρό παιδάκι, το οποίο ήταν το παιδί του κληρικού. Και κάποια στιγμή ήρθαμε όλοι μαζί μέσα, όπως συνήθως γινόταν, χωρίς να ξέρουμε ένας τον άλλον. Καθίσαμε εκεί στο υπαίθριο αρχονταρίκι του γέροντα και αρχίσαμε να μιλάμε. Τι κάνει ο κόσμος, μας ρωτάει. Καλά, γέροντα, μας λέει, ο κόσμος δεν πάει καλά. Να, εγώ λέει, έχω μερικές ντοματιές εδώ, θυμάμαι τώρα, και θέλω και αυτές να τις βγάλω, γιατί μου τρώνε χρόνο από την προσευχή. Και δεν χαλάνε, λέει, μόνο, λέει, οι άνθρωποι, οι, ας πούμε, άσχετοι, αλλά και οι πιστοί ακόμα. Βλέπεις, λέει, ο άλλος είναι έμπορος υφασμάτων και αλλάζει τα ονόματα των υφασμάτων για να τα πουλήσει καλύτερα. Ή γεννάει η γυναίκα του υπαλλήλου του και του δίνει μια άδεια, για να μην πω, λέει, δεν του δίνει την παραμικρή αύξηση. Κοιτάζω έτσι όπως ήταν και βλέπω το μοναδικό αυτό κύριο, που άγνωστο, είχε γίνει μπλε και έτρεμε. Και τη στιγμή σηκώνεται ο γέροντας και λέει, να πάω να σας φέρω τώρα, λέει, τα λουκούμια. Και πετάγεται αυτός πάνω και φώναζε, είναι Άγιος, εγώ είμαι αυτός, σε εμάς. Εγώ είμαι αυτός. Ήταν πραγματικά αυτός ο έμπορος και άλλαζε τα ονόματα των υφασμάτων και τότε τον υπάλληλο του έδινε άδεια. Και αυτός έγινε άνθρωπος, άλλαξε εντελώς, τον συναντώ που και πού. Και το θυμόμαστε το περιστατικό το φοβερό που έγινε, τι φοβερής αλλαγής. Ο γέροντας Παΐσιος απέκτησε παγκόσμια φήμη χωρίς ποτέ να γίνει κάποιο σχετικό ρεπορτάζ στην τηλεόραση, στο ραδιόφωνο ή σε κάποια εφημερίδα. Η φήμη του διαδόθηκε από στόμα σε στόμα από ανθρώπους που είδαν τα θαύματά του. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση μιας νοσοκόμας για την οποία ο γέροντας είχε πει ότι κάποτε θα γίνει καλόγρια. Πέρασαν χρόνια και όταν η νοσοκόμα βγήκε στη σύνταξη και πήρε το εφάπαξ, τότε είδε ένα όραμα. Ύστερα από αυτό πούλησε όλα τα υπάρχοντά της και αγόρασε μια έκταση 30 στρεμάτων στο όρος Μπέλες. Εκεί έκτισε μόνη της ένα μοναστήρι όπου και μονάζει. Πολλά για τον πατέρα Παΐσιο και παρακάλεσε τον αδερφό μου να κλείσει ένα ραντεβού. Και τον βρήκε, έκλεισε ραντεβού και πήγα. Πήγα εκεί, μόλις με είδε, τι κάνεις, πώς είστε, καλά, την ευχή σας, κάτσε μου λέει. Του είπα ότι θέλω να γίνω μοναχή, αλλά φοβάμαι, δεν μπορώ. Δεν μπορώ να πάω σε μοναστήρι. Και μου λέει, θα γίνεις μοναχή, μη στενοχωριέσαι. Τη δεύτερη φορά πάλι με τόνο με έκανε. Θα γίνεις μοναχή, λέει, μην είσαι σαν απιστία, δηλαδή εγώ στο δικό μου κόσμο. Θα γίνεις μοναχή και θα προκόψεις. Από εκεί και ύστερα μέσα μου δογονήθηκα. Και όντως όπως μου τα είπε, σιγά σιγά βλέπω τα πράγματα όπως τα έπαινα. Έκανα προσευχή, ελεημοσύνη και νηστεία, όσο μπορούσα.
Η κυρία, και έχω βάλει έναν κανόνα στον εαυτό μου, 40 μέρες, να δέομαι στην Παναγία, την παράκληση, να με δείξει κάποιον τόπο, διότι πού να πάω, έλεγα. Και ήθελα κάποιον τόπο που να είναι βάρη στον οποίο του Κυρίου και να είμαι και κοντά, διότι είμαι γυναίκα. Ωραία βουνά, ψηλά, τα χαίρομαι, αλλά δεν μπορούμε και απάνω εμείς. Και όντως με έδειξε αυτόν τον τόπο, κατ' ώρα, στον ύπνο μου. Βρέθηκε ένας άνθρωπος απλώς στον ύπνο μου και μου είπε, αυτός είναι ο τόπος μου. Κατεβαίνοντας έτσι από εδώ, εκεί τώρα που ανεβήκατε δεν υπήρχε δρόμος. Αλλά κατέβαινα με ένα φως και μόλις έφτασα κάτω στον δρόμο, εκεί έλειψε το φως και με αυτό ξυπνάω. Εμένα στον ιστορικό μου κόσμο δεν μ' άρεσε όταν ξύπνησα. Ωραίο είναι, λέω, Παναγία μου, αλλά γυναίκα εγώ από εδώ πώς, από πίσω μεριά, πώς θα πάω. Πώς θα βαδίζομαι τη νύχτα, την ημέρα. Τώρα λεπτομέρειες σας λέω, συγγνώμη. Να μην σας τα πολυλογώ. Μετά από μερικές μέρες έρχομαι στο χωριό, βρίσκω τον πρόεδρο και του λέω αυτό και αυτό. Και εγώ ήθελα ένα ύψωμα, υπάρχει στο χωριό, ένα μικρό, εκεί ήθελα, στον ιστορικό μου κόσμο. Μου λέει αυτός, όχι. Εκείνος ο τόπος δεν είναι κατάλληλος για τέτοιο. Θα σου δείξω εγώ, λέει, μέρος και με δείχνει αυτόν τον τόπο. Έρχομαι και βλέπω το μέρος αυτό. Το είδα όπως το είδα στον ύπνο μου, το είδα και στο ξύπνο μου. Αλλά από εκεί και ύστερα μου ήρθε μία χαρά. Δεν μπορώ να σας την πω. Επί 40 ημέρες την είχα αυτή τη χαρά και έτσι με αυτή τη χαρά ξεκίνησα. Η γερόντισσα είναι ταπεινόφρονη, είναι αγωνίστρια, γιατί μόνη της κατάφερε μέσα σε ελάχιστο χρόνο, επειδή η ζωή της είναι από την νεανική της ηλικία είναι κοντά στο Χριστό, γιατί και τα αδέρφια της ήταν κοντά στο Χριστό. Και έτσι η αγάπη της απέβαλε όλα τα κοσμικά φρονήματα για να έρθει εδώ να συνομιλεί μόνο με το Θεό. Όταν αυτόν τον τόπο είσαι το μηχάνημα και το καθαρίζαμε, είχε δέντρα πολλά αυτά, αυτός ο τόπος που καθάρισε μετέπειτα ήταν Οκτώβριος, 20 Οκτωβρίου. Δεν θα το ξεχάσω. Γέμισε ο τόπος χελιδόνια. Παραξενεύτηκα. Λέω στον αυτόν, τι είναι αυτά, λέω, τα χελιδόνια. Τα χελιδόνια τέτοια εποχή δεν υπάρχουν, του λέω. Και όντως ο τόπος γέμισε από χελιδόνια μαύρα. Προσωπική εργασία όσο μπορούσα έβαλα. Σαν άτομο εργάστηκα και εργάζομαι. Τι δουλειές κάνατε δηλαδή εδώ? Σκάψιμο. Στα δέντρα. Έπαιρνα και εργάτη, αλλά και εγώ μαζί. Για τη μονή βοηθήσατε? Και το μοναχείο εδώ μέσα, πάλι, πετάξαμε πολλά. Μπάζα αυτά, αλλά πάντα και δεύτερο άτομο. Εδώ στη μονή μας ειδοποιεί η αδερφή, ερχόμαστε, βοηθάμε, ό,τι μπορούμε προσφέρουμε, παιδί μου. Ό,τι μπορούμε, του κατά δύναμη. Επειδή είναι μόνη και δεν τα προλαβαίνει όλα. Δεν τα προλαβαίνει. Οπωσδήποτε, δεν τα προλαβαίνει. Είναι μόνη της. Πώς να τα προλάβει. Είναι μεγάλη η μονή. Έχει πολλή δουλειά. Μάλιστα. Και βοηθάμε. Δόξα τω Θεώ. Εσείς πώς θα χαρακτηρίσατε τη γερόντισσα? Πάρα πολύ ωραία και μάλιστα η γερόντισσα ταλαιπωρείται πάρα πολύ. Έχει κάνει πάρα πολύ μεγάλο κόπο. Αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα, διάφορους πειρασμούς. Και προσπαθεί με την προσευχή να τα βγάλει πέρα. Και βέβαια και εμείς όσο μπορούμε τη συμπαραστεκόμαστε, τη βοηθάμε όσο μπορούμε.
Πώς βλέπετε εσείς ότι μόνη της κατάφερε να αγοράσει την περιοχή εδώ, να χτίσει μόνη της κτλ. Πώς βλέπετε αυτή την προσπάθεια? Δεν τα έκανε μόνη της, τα έκανε με τη βοήθεια της Παναγίας, πιστεύω, γιατί μόνος δεν μπορεί κανένας να κάνει τίποτα. Με τη βοήθεια της Παναγίας κατάφερε να κάνει όλο αυτό που βλέπετε εδώ πέρα. Εδώ είναι, θα είναι στο μέλλον το μεγάλο φονταρίκι. Τώρα το έχουμε εκκλησία. Είναι ο λαός προς το χώρο της πόλης. Ναι. Άρα θα γίνει το φονταρίκι. Αργότερα είναι και το χώρος είναι. Τώρα προς το Ρινά είναι αρχονταρίκι. Στο μέλλον είναι το εργαστήριο. Τι εργαστήριο σκεφτείτε? Τα κεντήματά μας. Το ράψιμο. Και εδώ, εδώ τι είναι? Είναι η κουζίνα και η τραπεζαρία προς το Ρινά. Μάλιστα. Και προφανώς ποιο μάθησε το κατάλημά σας? Εκεί είναι τα κελιά μας. Τα κελιά σας, μάλιστα. Τώρα βλέπω ότι εδώ έχετε αναμονές για κοιτάξτε, υπόγειο και κάτω άλλο είναι όρο. Το υπόγειο και απάνω πρέπει να γίνει οπωσδήποτε άλλο. Ο στόχος είναι δηλαδή άλλος ένας όροφος. Άλλος ένας όροφος. Να μεγαλώσει ποτέ. Σε πω μια ηρωίδα και έχει περάσει και μπόρες και από θεομηνίες το πρόσφατο χειμώνα εδώ πάνω έμεινε αγωνιστή, αποκλείστηκε βεβαίως και αγωνιστή. Τι έγινε? Την πήραν οι δικοί της, γιατί είτε, τα αδέρφια της είναι στη Ροδόπολη, ήρθαν, αλλά αγωνίστηκε, δεν τα βάζει κάτω. Δεν τα βάζει κάτω. Όταν θέλει να ψωνίσει κάτι και τα λοιπά, κατεβαίνει στη Ροδόπολη. Κατεβαίνει στη Ροδόπολη, έχει τηλέφωνο τώρα που δώσαν, πήρε τηλέφωνο, πήρε το φως εδώ και λίγο καιρό. Μέχρι τώρα δεν έχει ούτε ρεύμα. Ούτε ρεύμα, ούτε τηλέφωνο. Με τα λεφτά της πλήρωσε, έκανε την παροχή, έδωσε πάνω από 2 εκατομμύρια, τι ξέρω εμείς στην Επιτροπή, και πήρε το ρεύμα. Το τηλέφωνο, το πλήρωσε. Μάλιστα. Και ανέβηκε το πάνω. Η εκκλησία θα γίνει σε αυτόν τον χώρο. Εδώ. Ήδη το καμπαναριό το έχετε κάνει. Προς το Ρινό είναι αυτό αργότερα. Βάλιστε. Ο υπόλοιπος χώρος? Ο υπόλοιπος χώρος στο μέλλον, όπως έχει πει και ο Σεβασμιότατος, λίγο ακόμη θα φαρδένει και μετά θα έρθει σε τετράγωνο να κλείσει. Και μέσα στο κέντρο η εκκλησία θα είναι. Μάλιστα. Εδώ τώρα τι έχετε? Έχετε κήπο εδώ, τι έχετε? Εδώ υπάρχει ένας μικρός κήπος. Αυτόν τον τόπο το άλλο το καλλιεργούσαμε, τώρα το αφήσαμε ένα χρόνο να ξεκουραστεί. Νερό εδώ είχε περιοχή? Δεν είχαμε νερό. Εδώ ήταν το χωριού το Δραγωγείο. Και από εκεί φέραμε πάλι το μηχάνημα, έσκαψε, άνοιξε μέρος και φέραμε εδώ νερό. Μάλιστα. Αργότερα, με τη βοήθεια του Θεού πάντως όλα γίνανε. Σας μιλώ ειλικρινά,